δεύτερο vlog στη σειρά. Κάναμε το πρώτο, μια πάρα πολύ γρήγορη σύνοψη με τα τελείως βασικά του 2022. Και τώρα πάμε να βλογκάρουμε κανονικά, παιδιά. Πήγαμε ελεύθερο κάμπινγκ στη Λίμνη Δόξα και ήταν τέλεια. Κοιτάξτε. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα. Περιμένουμε την Αμαλία να πάρει κάτι εδώ πέρα από το φαρμακείο. Και πάμε Κόρινθο, όπου μας περιμένει ο Κορνήλιος, ο Βλαχονάτσιος. Για να πάμε, δεν τους ξέρετε, τι σας τους λέω έτσι, τέλος πάντων, δύο φίλοι. Για να πάμε στη Λίμνη Δόξα για κάμπινγκ. Αρχικά είχαμε κανονίσει να πάμε στην Αμφίκλεια, στον Παρνασσό. Αλλά ο καιρός, από ό,τι είπε ο Κορνήλιος, δεν είναι και πολύ καλός. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε πιο νότια, στη Λίμνη Δόξα. Βέβαια, Λίμνη Δόξα, να σου πω την αλήθεια, ψηλό την έχω φάει στη μάπα και ήθελα να πάω σε κάτι διαφορετικό. Αλλά εντάξει, θα είναι εμπειρία τουλάχιστον το ότι θα κάνουμε ελεύθερο κάμπινγκ, όχι καλοκαίρι. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Βρήκες? Ναι, αυτά. Κάνε μου και μια κλίση ακόμα για να βρω και το κινητό μου. Το πίσω, άμα είστε κομπλέ. Τα κομμάτια είναι. Θα μου φάω μέσα. Έλα, Χριστέ, και να γίνει. Χαζός. Άιντε. Πάμε. Άντε, καλό ταξίδι. Καλά, καλή διαμονή. Θεός βοηθός. Εδώ τι έχεις πάρει? Κυροκούλουρα από τον Βελί. Βέλη. Τρώγονται. Ναι, είναι πολύ καλό. Του τόμα. Θέλεις βρανιδιά? Όχι, όχι, είναι καλό, είναι έμπειρο. Φτάσαμε στα διόδια εδώ πριν την Κόρινθο και τώρα πρέπει να μπούμε στην παλιά Εθνική, μάλλον να πάμε στην παλιά Γέφυρα. Θα πάρουμε τώρα εδώ τα φέδες. Άμα θες καφέ πάρε, εγώ έχω πάρει νερά. Είσαι ο boomer, πώς το λέμε?
Φτιάξαμε, στήσαμε και τώρα θα ανάψουμε φωτιά. Ο Παναγιώτης έχει φέρει εδώ ένα αλυσοπρίωνο. Αχ, να χαθείς, δεν μπορούσες κάμερες. Ο Κορνήλιος. Πες γεια. Γεια σας. Γεια σας. Ρέινα, Ελλάδα μωρί. Ελλάδα μωρί. Άμα τη μιλάς, δεν σίγουρα. Λοιπόν, και το μέρος είναι, νομίζω είναι top το μέρος, ε. Αρκεί να μην μας την πέσουν τώρα. Το είδατε το δάσος, δεν θα είναι σε κάποιο. Σε έχω πατήσει εδώ. Εκεί στο βάθος είναι η λίμνη. Εγκατασταθήκαμε. Μην μιλάς άσχημα, κάνω vlog. Λοιπόν, εγκατασταθήκαμε, ανάψαμε τη φωτιά μας. Και με κάτι, λέμε τώρα να κάνουμε και μια βολτίτσα. Εμείς έχουμε στήσει εκεί. Τα παιδιά Κορνήλιο στήσανε εδώ και μπροστά στο ξέφωτο. Εκεί θα σπάμε έτσι ο Παναγιώτης. Εδώ έχει ένα δέντρο, παιδιά, που δεν ξέρουμε τι είναι, το έχει φάει ο Κισός. Κοιτάξτε φάση. Λοιπόν, κάναμε σχεδόν τη μισή, όχι τη μισή, το 1/3 του γύρου της λίμνης με τα πόδια. Εντάξει, είναι φοβερό το τοπίο. Θα ανέβουμε πιο ψηλά. Έχω παγώσει. Γιατί δεν είναι συντημένος καλά. Τι εννοείς, θα ανέβουμε πιο ψηλά. Θα ανέβουμε πιο ψηλά. Εγώ λέω να πάμε από την άλλη γύρω-γύρω και να πάμε πάνω στο μοναστήρι. Οκ. Okay. Είναι πολύ ωραία, παιδιά, στη Λίμνη Δόξα. Βέβαια, έχω έρθει πάρα πολλές φορές πλέον και έχω αρχίσει τα βαριά. Δεν έχεις περπατήσει ποτέ. Ναι. Ούτε το έχεις περπατήσει έτσι. Σωστά. Είναι διαφορετικά.
Ξυπνήσαμε, το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οι άλλοι είχαν σκηνές χειμερινές για υγρασία κτλ. Εμείς δεν είχαμε. Ευτυχώς ο Κορνίλιος μου έδωσε ένα κάλυμα για τη σκηνή από πάνω της North Face και κάτι κράτησε, αλλά σε γενικές γραμμές η σκηνή έγινε μουσκεμά από την υγρασία. Ήταν καλή εμπειρία, αλλά για να το ξανακάνω θέλει εξοπλισμό αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, γιατί θέλει καλύτερο στρώμα. Καλά, εγώ είμαι και φυρίο, δηλαδή το στρώμα αυτό δεν μου κάνει κάτι. Η Αμαλία νομίζω κοιμήθηκε λίγο καλύτερα. Εντάξει, εμπειρία πάντως. Εντάξει, μόνο και μόνο βέβαια που ξυπνάς και βλέπεις αυτό το πράγμα γύρω σου, αποζημιώνεσαι. Δηλαδή, κοιτάξτε, έτσι, κοιτάξτε εδώ φάση. Είναι μαγικά. Α, πρωί. Μάλλον όχι πρωί, όλο το βράδυ, από μακριά, εκεί στη λίμνη, έχουν πάει και έχουν στήσει κάτι τύποι, με οικογένειες και τα λοιπά, και παίζανε όλο το βράδυ δυνατά μουσική. Από σκυλάδικα μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, τραπ. Και δεν άντεξα το πρωί, κατέβηκα κάτω και τάχωσα και το κόψανε πάλι καλά. Αλλά φάγαμε όλο το βράδυ έτσι, δηλαδή. Ακουγόταν από μακριά μουσική, δηλαδή το ξενέρωμα έτσι. Γενικά μην τα κάνετε αυτά, σεβαστείτε. Ε? Αφήσαμε το αυτοκίνητο στον κεντρικό δρόμο δίπλα στη λίμνη και ανεβήκαμε για περπάτημα. Εγώ δεν είχα καμία όρεξη, η Αμαλία με έπριξε. Τουλάχιστον είναι ωραία εδώ. Ναι, δεν είχα όρεξη γιατί κοιμήθηκα μια μισή ώρα και με κομμάτια. Α, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, το τοπίο είναι εκπληκτικό. Κοιτάξτε εδώ φάση. Δεν φαίνεται καλά αυτό το φακό. Τώρα γυρνάμε γύρω-γύρω να δούμε που θα πάμε βόλτα. Αλλά γενικά είναι πολύ ωραία. Όπως βλέπετε. Και συναντήσαμε και αυτό εδώ το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Για πες, είχα μια πληροφορία, ρε Αμαλία. Καταστράφηκε από τον Ιμπραήμ το 1825. Αφού καταστράφηκε, ανεγέρθη ξανά από τα θεμέλια της το 1971. Με την δαπάνη, ήταν δωρεά προφανώς, αυτών των κυρίων εδώ. Γεωργίτσας. Πολύ ρεβίθιδες. Σωτηρίου, Βασιλείου, Σοφίτσας, Δημητράς. Μάλιστα. Και εδώ, παιδιά, είναι το ποταμάκι. Έχει ωραία σηματοδότηση. Τα σημαδάκια στα δέντρα, αυτά. Μωρό μου, οφείλω να σου πω, να σου ζητήσω συγγνώμη για τα νεύρα πριν. Μου το λες αυτό τώρα, γιατί δεν σε έχω ανεβάσει ανηφόρες. Αν ήσουν ανηφόρες, δεν θα μου το έλεγες. Γι' αυτό. Ναι, σήμερα όντως δεν θα σου το έλεγα, γιατί είμαι μια μισή ώρα ύπνο. Αν ήταν άλλη μέρα, θα ανέβαινα και ανηφόρες. Νομίζω, εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνω όλα πάντα. Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις. Που μπορεί να μην έχει κοιμηθεί καλά, μπορεί να συμβαίνουν διάφορα. Θα έλατα. Περίμενε. Και ήρθαμε στην Ευρωστίνα. Να φάμε, λες, δεν μου φάει κρέατα. Να φάμε και σήμερα τον παΐο. Στην Ευρωστίνα που είχαμε έρθει και το καλοκαίρι. Πήγαμε, είπαμε και γεια στην κυρία Κωνσταντίνα κάτω από τον Ηλία. Μας περιμένουν μετά για καφέ, αλλά... Εμείς θα φύγουμε για κόλυφα. Να γυρίσω σπίτι, ξεκουραστώ λίγο. Και εμείς. Μόλις φτάσαμε Αθήνα, με κομμάτια, τέλος vlog εδώ. Άντε, τα λέμε.